Σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική συζήτηση με βασικούς ομιλητές, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Οικονομικών στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πλωθεί σε όλα τα ζητήματα που ασχολούν τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Πραγματικά γιατί η χώρα μας, γιατί οι συνθήκες που βιώνουμε είναι πάρα πολύ άσχημες και πιστεύουμε ότι μεγάλο βέρος γι' αυτό φέρνουν τα πνημόνια. Σήμερα, χωρίς δικό σου νόμισμα, δεν μπορείς πραγματικά να ακολουθήσεις την πολιτική που θέλεις. Αν θυμόσαστε, το 2001, πριν ακόμα βιώσουμε αυτά που βιώνουμε με το ευρώ, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε προβλέψει και είχε πει ότι η χώρα μας δεν ήταν έτοιμη για να μπει και να χρησιμοποιήσει το ευρώ. Καταρχήν, έχω ιδιαίτερους λόγους να χαίρομαι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο και συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση και για τη δραχμή αλλά και για ένα πρόγραμμα γενικότερης εξόδου από την κρίση. Ξέρετε, αυτός ο οδικός χάρτης που σηματοδοτείται από το τέλος της ύφεσης και της ανεργίας πρέπει να χαρακτηριστεί από συγκεκριμένα μέτρα και ρεαλιστικές πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα. Η αντίδραση και τα μνημόσυνα, ο πεσιμισμός και η άρνηση της πραγματικότητας δεν βοηθάνε. Αυτό το οποίο βοηθάει είναι να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο, ένα πατριωτικό μέτωπο, ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, πάνω απ' όλα όμως μια ρεαλιστική πρόταση. Μέρος αυτής της πρότασης είναι και η δραχμή. Μέρος αυτής της πρότασης είναι και η ανεξάρτητη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική. Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, τα ταμπού έχουν εκλείψει. Και το μοναδικό ταμπού το οποίο υπάρχει είναι να βγει η χώρα από την κρίση. Να σταματήσει η ερημοποίηση και η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το μοναδικό ταμπού. Θέλω να σας πω όμως, επί τη ευκαιρία, ότι εμείς δεν είμαστε φύση και θέση ενάντια στο ευρώ. Ασκούμε αυτή την κριτική και βλέπουμε την δραχμή ως λύση σαν μια απάντηση στα πολλαπλά διέξοδα. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να είμαστε στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Κάποιοι λέγανε όμως ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει το 2010, το 2009. Τότε που δεν είχαν υπογραφεί ούτε οι δανειοδοτήσεις. Είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με άλλους όρους, με άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τώρα δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Εξαντλήσαμε και τον ελληνικό λαό και τις δυνατότητές μας για να αποδείξουμε ότι πιστεύουμε στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό όραμα. Τα πολλαπλά διέξοδα μας οδηγούν να συζητάμε και για τη δραχμή. Δραχμή μέσα στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη? Ακούστε, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι δεδομένος. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει από το 1949 και μετά. Δεν θα σταματήσουμε να τον υποστηρίζουμε. Αυτό το οποίο δεν υποστηρίζουμε είναι τη φτωχοποίηση της χώρας. Το θέμα είναι αν είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε την Ελλάδα ή όχι. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Το θα το κάνουμε με ευρώ ή δραχμή είναι η μέθοδος. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα όσοι ασχολήθηκαν με τα κοινά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε κυβέρνηση ενώ, ήθελαν να σώσουν τις τράπεζες και όχι την πατρίδα. Εμείς είμαστε εκείνη η δύναμη που λέμε πρώτα η πατρίδα και μετά οι τράπεζες. Εκείνη και η σύγκρουσή μας με το κατεστημένο. Το γεγονός ότι έχει ανοίξει πλέον αυτή η συζήτηση μετά από αρκετά χρόνια, σας προβληματίζει αυτό? Όχι, με ενθαρρύνει. Για τον κόσμο όμως ότι έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο εξαθλίωσης. Τον κόσμο τον έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα εξαθλίωσης και εξαθλίσεως το ευρώ. Τόσα χρόνια που είχαμε δραχμή είχαμε τέτοια προβλήματα. Επομένως έχουν φοβήσει τον κόσμο τόσο πολύ για να μην το επιτρέπουν να σκέφτεται ενδεχόμενες άλλες λύσεις και προτάσεις. Έχω την αίσθηση ότι όλοι ξέρουν τις θέσεις μου και η θέση μου είναι ότι όσοι είμαστε δέσμοι του ευρώ, είμαστε δέσμοι ενός αργού θανάτου.